Καλημέρα κύριε Σιμόπουλε. Καλημέρα. Εντάχθηκε στο γενικότερο πλαίσιο γιατί στη Θεσσαλονίκη και χθες βράδυ είχαμε και στην Αθήνα είχαμε και βλέπω σήμερα. Μια έξαρση και σήμερα βέβαια εκείνο που λέω είναι ότι είχαν και υπογραφή, δεν ήταν προσωπικό, είναι η τρίτη φορά που με επιλέγουν και περισσότερο είχε να κάνει με τη Μαρφίν γιατί πήρε την ευθύνη μια ομάδα η οποία θεωρεί ότι η αναψηλάφιση της υπόθεσης της Μαρφίν είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια της κρατικής καταστολής ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Αυτές τις μπούρδες τις οποίες ακούμε από κάτι καλόπεδα εδώ και χρόνια. Να πούμε ότι δεν είσαι και λαϊκός αγωνιστής όταν και στο αυτοκινητάκι του άλλου που μπορεί να το έχει αγοράσει με κόπους και βάσανα, έτσι. Ούτε είσαι λαϊκός αγωνιστής και νέος νικηταράς όταν κατά του καπιταλισμού, όταν πας και εκεί, ας πούμε, μια ATM τράπεζας και δίπλα καίγεται και το μαγαζάκι του ανθρώπου. Ναι, εγώ θα το έλεγα και λίγο και περισσότερο ότι πραγματικά δεν υπάρχει και άλλη λύση, έχει αποδειχθεί, πέρα από τη λύση της ελεύθερης οικονομίας. Απλώς όποιοι κινούμαστε μέσα ιδεολογικά σε τέτοιους χώρους πρέπει να παίρνουμε υπόψη ότι υπάρχουν και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, να υπάρχουν και πολιτικές αλληλεγγύες. Από εκεί και πέρα όλα αυτά περί λαϊκού κινήματος, περί αντικρατικής πάλης κτλ. Είναι ακριβώς για αυτά τα καλόπεδα για να έχουν λόγο παρουσίας. Να πάμε όμως και σε άλλα ζητήματα τώρα, ακόμα πιο καυτά, που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Οικονομία η οποία σιγά σιγά ξεκινάμε και μπαίνουμε σε μια φάση κανονικότητας. 65% των επιχειρήσεων την ερχόμενη Δευτέρα, στο σύνολο 65% των επιχειρήσεων θα ξεκινήσει να λειτουργεί, θα έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του. Υπάρχουν προβλήματα μεν. Υπάρχουν και πιο αισιόδοξες φωνές που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Ακούσαμε και την κυρία Μπακογιάννη νωρίτερα να λέει ότι μάλλον δεν θα πάμε στο ακραίο σενάριο και η πίστη της είναι ότι θα πάμε σε ένα μεσαίο σενάριο όσον αφορά τον τουρισμό και τα προβλήματα. Εσείς πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα, πού πονάμε, πού μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, κύριε Σιμόπουλε? Κοιτάξτε, εγώ την οικονομική κρίση την συνδυάζω στα επίπεδα της εξέλιξής της και με την υγειονομική. Σε πρώτη φάση υγειονομικά έπρεπε να μείνουμε μέσα στο σπίτι ώστε να μην μεταδοθεί ο ιός και φυσικά οι ευάλωτοι υγειονομικά άνθρωποι, αυτοί που είχαν υποκείμενα νοσήματα, να μην αρρωστήσουν και στο τέλος καταλήξουν. Κάπως έτσι είναι και η οικονομία. Την πρώτη φάση αυτή που αφορά το να στηρίξουμε την οικονομία όσο η υγειονομική κρίση ήταν εδώ, τα πήγαμε εξαιρετικά καλά και στην οικονομία, γιατί πραγματικά στηρίχθηκαν και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες, σε σημείο να μιλάμε για 80-90% των περιπτώσεων. Τώρα περνάμε στη φάση της κανονικότητας και υγειονομικά αλλά και οικονομικά, και εδώ είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή εκείνο που θέλω να πω είναι υπάρχουν πραγματικά ευάλωτοι οικονομικά άνθρωποι, είναι οι άνεργοι, είναι οι επαγγελματίες, είναι αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους, τους οποίους πρέπει να στηρίξουμε και πρέπει να τους στηρίξει η κυβέρνηση, όχι μόνο με δανεισμό, γιατί δυστυχώς ο δανεισμός από τις τράπεζες είναι μια δύσκολη υπόθεση και θα έρθω για ένα λεπτό να εξηγήσω, αλλά να βρει τρόπο. Είναι δύσκολο, το κατανοώ, μέσα στο οικονομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει να τους στηρίξει και με επιχορηγήσεις. Και εδώ τώρα έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πρέπει να φροντίσει να υπάρχουν επιχορηγήσεις. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Στις 26 του μηνός, τη Δευτέρα, θα ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό της εγκυοδοσίας. Ναι. Η εγκυοδοσία έχει μια διαδικασία, πρέπει να εγκυάται και το δημόσιο, δηλαδή δεν είναι κάτι απλό. 15 Ιουνίου οι επιταγές οι οποίες μπήκαν σε αναστολή στις 30 Μαρτίου θα βγουν στην αγορά. Οι άνθρωποι που πραγματικά ανέστειλαν τις επιταγές τους για 2 μήνες, είχανε δουλειά στους 2 μήνες αυτούς και θα πρέπει να πληρώσουν και θα μπορέσουν να πληρώσουν, δεν το βλέπω. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα πράγματα τα καθαρά τεχνικά να δούμε,
ώστε να στηρίξουμε όσο μπορούμε τους ανθρώπους που δέχτηκαν πλήγμα από την κρίση. Και εγώ διαφωνώ στη λογική ότι όταν είσαι επαγγελματίας, επιχειρηματίας, παίρνεις ένα ρίσκο. Αν το σκεφτούμε αυτό, αυτό μπορεί να προκαλέσει ντόμινο. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, πρέπει αυτοί οι οποίοι είχαν επιταγές και τις έχουν αναστείλει, οι τράπεζες να δώσουν μια προτεραιότητα με παρέμβαση της κυβέρνησης, ώστε να δανειοδοτηθούν ακόμη και αν δεν έχουν τα τραπεζικά κριτήρια με κάποιον τρόπο, για να μην έχουμε ντόμινο στην οικονομία. Λέω ένα παράδειγμα. Βέβαια, δεν είμαι κυβέρνηση. Οι υπουργοί ξέρουν τα πράγματα πολύ καλύτερα. Ναι, ναι, αλλά μπορεί να γίνει. Είμαι κυβερνητικός βουλευτής που είμαι μέσα στην αγορά. Κατανοητό. Τώρα μου δίνετε πάσα να ρωτήσω για κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός βέβαια λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανασχηματισμό, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι ανασχηματισμοί και εκλογές δεν προαναγγέλλονται. Θα μπορούσε να γίνει ανασχηματισμός. Υπάρχει, πιστεύετε, υπάρχουν τομείς που θα έπρεπε έτσι να υπάρχει, να ξεκινήσει μια καλύτερη διαχείριση και ένα διαφορετικός τρόπος κυβέρνησης. Κοιτάξτε, δεν είμαι κυβερνητικός βουλευτής, ο οποίος τη στηρίζω απόλυτα στα μεγάλα και τη στηρίζω και στα μικρά, ασκώντας πάντα επικοδομητική κριτική και μάλιστα κριτική και κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι, συζητώντας με υπουργούς, με υφυπουργούς, προσπαθώντας να πιέσω σε μια κατεύθυνση. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα χθες το είπε και με σαφήνεια. Ναι. Και βέβαια δεν έχω κανένα λόγο να μην συμφωνήσω, ναι, ότι τώρα όλοι και οι κυβερνητικοί, οι βουλευτές και οι υπουργοί πρέπει να αφοσιωθούμε σε αυτό που έρχεται μπροστά μας και είναι η οικονομική κρίση. Ναι. Μέχρι τις 30 Ιουλίου θα περάσουν άλλα περίπου 23 νομοσχέδια. Έλεγε την εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, εγώ μιλάω. Την Παρασκευή θα υπάρχει νομοσχέδιο για τις ειδικές μορφές του τουρισμού. Ναι. Λέω ένα παράδειγμα. Όπου είμαστε πίσω σαν χώρα. Κύριε Σιμόπουλε, ο καταστατικός τουρισμός. Άκουγα. Άρα λοιπόν δεν βλέπω λόγο. Ναι. Παρακαλώ. Όσον αφορά τώρα το θέμα των εκλογών, βλέπετε. Έχω πάρει θέση. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι, για να πρέπει να είναι ολίγο, γιατί δεν έχετε χρόνο. Ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι, εγώ το λέω εδώ και χρόνια, δεν πρέπει να γίνονται εκλογές όποτε για οποιοδήποτε λόγο συμφέρει την κυβερνητική πλειοψηφία. Εγώ πιστεύω ότι εκλογές πρέπει να γίνονται αν υπάρχει πρόβλημα συνταγματικής, δηλαδή να χάσει την δεδηλωμένη με κάποιον τρόπο στη Βουλή η κυβέρνηση. Yes. Άρα λοιπόν μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στις εκλογές και έχω πάρει και θέση επίσημα με άνθρωπο μου πριν 2 μήνες που λέω ότι κατά τη γνώμη μου όχι. Έχουμε να διαχειριστούμε κυρίως κυβέρνηση αλλά και κυβερνητική πλειοψηφία μια καυτή πατάτα. Οφείλουμε αυτή τη βόμβα, ας πούμε, να την απενεργοποιήσουμε. Αυτή είναι η άποψή μου, αλλά πάλι λέω αυτά είναι θέματα που αφορούν τον Πρωθυπουργό, και θα τον τα συζητήσουμε και θα τα συζητήσουμε και στο μέλλον. Δεν έχω άλλο χρόνο, καθόλου άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Καλημέρα.